πρέπει να ξέρουμε ότι όλοι, μα όλοι, θεωρούμαστε ότι είμαστε μολυσμένοι με τον ιό. Συγκλονιστική έκκληση προς τους πολίτες να θεωρήσουν ότι δυνητικά είναι πλέον φορείς του ιού. Να προστατευτούν και να προστατεύσουν τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στην Κρήτη, απίφθινε μέσω του Ράδιο 984 ο διευθυντής της ΜΕΘ του Παγνή και συντονιστής πλέον όλων των μονάδων της Κρήτης, Δημήτρης Γεωργόπουλος. Ένας ο οποίος είναι 20 χρονών, οι μελέτες δείξαν ότι δεν θα πάθει τίποτα. Το πρόβλημα είναι εάν αυτός μολύνει κάποιον και αυτός ο κάποιος μολύνει κάποιον που ανήκει στην ευπαθή ομάδα, στην ουσία θα είναι υπεύθυνος για το θάνατο ενός ανθρώπου. Το πρόβλημα δεν είναι ότι θα μπουν ασθενείς στη μονάδα εντατικής. Θα υπάρχουν ασθενείς που δεν θα έχουν κρεβάτι στη μονάδα εντατικής. Και αν δεν μπορέσουμε να τους θεραπεύσουμε στην εντατική, αυτή η πλειονότητα θα πεθάνει. Οι αμέσως επόμενες ημέρες είναι καθοριστικές για την πορεία διάδοσης του κορονοϊού στην Κρήτη και ο αυτοπεριορισμός των πολιτών είναι ο μόνος παράγοντας που μπορεί να δώσει την ευκαιρία σε όσους χρειαστούν εντατική να νοσηλευτούν. Στην Κρήτη τα κρεβάτια είναι μόλις 41 και θα αυξηθούν μέχρι το τέλος Μαΐου, όμως και πάλι δεν θα είναι αρκετά. Έχουμε ήδη μιλήσει με τους διευθυντές των άλλων μονάδων και με τις διοικήσεις των άλλων νοσοκομείων. Με σχέδιο να αναπτύξουμε αρκετά κρεβάτια παραπάνω. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε να αυξήσουμε αρκετά τα κρεβάτια. Δηλαδή μπορεί να γίνει διπλασιασμός στο πανεπιστημιακό και αυτό το προσπαθούμε. Και μπορεί να αυξηθούν αρκετά τα κρεβάτια των άλλων νοσοκομείων. Στίχημα για την παγκόσμια κοινότητα το να καθυστερήσει η διάδοση του ιού ώστε να δοθεί χρόνο στους επιστήμονες να αναπτύξουν εμβόλιο και θεραπεία, αναφέρει ο διευθυντής του ΙΤΕ και ένας από τους κορυφαίους ερευνητές παγκοσμίως, Νεκτάριος Ταβερναράκης. Μαθαίνω ότι μόλις σήμερα ξεκίνησαν κλινικές δοκιμές εμβολίου στην Αμερική. Επίσης, εργαστήρια εδώ στην Ευρώπη, στην Ολλανδία, έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν πειραματικές θεραπείες για τον ιό αυτό. Και είναι μόλις 2,5 μήνες. Η αγωνία μου η μεγαλύτερη είναι να υπάρχει κάτι που δεν το ξέρουμε ακόμα. Να υπάρχει κάτι που ακόμα δεν το έχουμε βρει για αυτό τον ιό, που πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν το υποψιαζόμαστε. Και ίσως αυτό να μας ξαφνιάσει. Αυτό είναι κάτι που πάντα υπάρχει όταν αντιμετωπίζει κάποιος το άγχος. Η έρευνα και η κλινική μελέτη για το εμβόλιο που ήδη εξετάζεται απαιτεί χρόνο εβδομάδων ή και μηνών, αναφέρει στο Ράδιο 984 ο Γιώργος Χαμηλός, αναπληρωτής καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αποτελεσματικά, τουλάχιστον επιδημιολογικά μέτρα προστασίας. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να πέσει όλο το βάρος και καλά κάνει ο ιατρικός κόσμος και έχει βάλει σαν προτεραιότητα την επιδημιολογία, διότι η έρευνα, εντάξει, σίγουρα